Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής βάσης Γκουρνών. Ήταν τα μάξι, μόνο είχα ρία πάνω στο δάμακα και τίποτα άλλο. Τα μάξι, τα υπόλοιπα τα άλλα, εντάξει. Από εδώ πρέπει να ερχόταν φυσιολογικά. Ναι. Και τώρα κοιμήθηκε ο άνθρωπος, τι έγινε, κανείς δεν ξέρει. Εγώ πάντως είδα και την ώρα που τον επέρναν, δηλαδή βοήθησα σχεδόν και τον επήραν κιόλας. Άγνωστο πώς, το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε στο Πρανές. Το αυτοκίνητο απάνω στο, είχε βγει απάνω στο χωράφι, είχε τρακάρει στο δέντρο, το δέντρο φαίνεται εκεί ξυρισμένο και είχε ανοίξει το καπό του, είχε γίνει σαν ο ουρανός, μάλλον σαν φυσαρμόνικα. Και ο άνθρωπος λέγανε ότι είχε σκοτωθεί και το αμάξι είχε βγει απάνω στο χωράφι και ήταν μετά και το τραβήξαν, το πήρανε. Είναι απίστευτο αυτό που γίνει στους κριτικούς δρόμους. Πρέπει όλοι που οδηγούμε να προσέχουμε. Αποτέλεσμα, ο άνδρας, ηλικία 47 ετών, να αφήσει την τελευταία του πνοή. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 6 το πρωί και είναι το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη μέσα σε 2 ημέρες, μετά τον θάνατο του 38χρονου Μανώλη Αφρατή στο Ρέθυμνο. Δεν το γνωρίζω, εγώ φαίνεται. Δηλαδή, άμα πάτε από εκεί θα το δείτε το σύρμα του αυτοκινήτου. Πρέπει να χτύπησε πρώτα στο δέντρο και μετά τον γύρισε στο φράχτη απάνω. Γιατί εγώ ήμουν αξιμητός, σε μένα το σπίτι μου γύρω στα 100 μέτρα πιο κάτω, άκουσα το χτύπο. Αλλά καμιά φορά οι σκουπιδιάρες που τραβάνε και κάνουν τα σκουπίδια αφήνουν τη βαρέλα κάτω και χτυπά, λέω, η βαρέλα πάλι ήταν. Και μετά με πήραν τηλέφωνο, λέει, έτσι και έτσι έγινε, εγώ μόνο έλα και εσύ. Λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Παπαναστασίου. Μία γυναίκα με το παιδί της μπήκαν σε περιπέτειες όταν το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να τουμπάρει. Γυναίκα και παιδί λαχτάρισαν ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες. Πάντως το σοκ ήταν μεγάλο για μητέρα και παιδί.